Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ρίτα Τσιούρα και αυτή τη στιγμή ξεκινά η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Μαθηματικά, συμμαχίες και debate βρίσκονται στην ατζέντα των δύο μονομάχων του δεύτερου γύρου των εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Και η μάχη καλά κρατεί. 6 υποψηφίους και 5 από αυτούς έβαζαν κεντρικό το θέμα της αλλαγής ηγεσίας, ο καθένας με την πρότασή του. Και αν θρήσετε τα ποσοστά αυτά, είναι κοντά στο 70%. Αυτό το αίτημα για την αλλαγή της ηγεσίας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και με επέλεξαν οι πολίτες ακριβώς για να εκφράσω αυτό το αίτημα. Και το δίλημα είναι ακριβώς θέλουμε ένα μικρό και φοβικό Πασόκ του 12, 13, 14% ή θέλουμε ένα μεγάλο νικηφόρο Πασόκ που θα είναι η επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Επειδή είμαστε μηχανικοί και οι δύο, και εγώ και ο κύριος Ζούκας, οι μηχανικοί πρέπει να ξέρουν και καλά μαθηματικά. Δηλαδή η λογική αυτή νομίζω ότι είναι λίγο. Κάνει ένα άλμα. Mm-hmm. Στην ίδια περίπτωση, όπως είπε κάποιος, το 80% του είπε ότι κακώς κατέβηκε υποψήφιος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι πολίτες ήρθαν σε μια διαδικασία, μας τίμησαν. Εγώ θέλω να σας πω τη δική μου την πλευρά, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και τους τιμώ όλους και μαζί θα προχωρήσουμε όλοι, διότι πια τα πράγματα έχουν πάρει μια ανωδική τροχιά. Μπορούμε μαζί να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα και έχουν όλοι εξαιρετικές προτάσεις και δράσεις. Να αναφέρω για παράδειγμα ότι ο Παύλος έχει φτιάξει ένα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα την αναγέννηση που το δουλεύει πάρα πολλά χρόνια. Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει πει πολύ ωραία πράγματα, κυρίως και στο κομμάτι της ψηφιοποίησης σε διάφορους τομείς. Ο Μιχάλης έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για την δυνατότητα συνεργασίας με ένα προοδευτικό πρόσημο. Η Νάντια Γιαννακοπούλου έχει βάλει πολλά θέματα για τις περιοχές όπου έχουν πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Προφανέστατα θα αξιοποιηθούν όλοι, διότι πρέπει, έχουμε χρέος να αξιοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις. Δεν το συζητάμε, αλλά προσέξτε, εάν σήμερα σας μιλήσω για ρόλους, θα φανεί ότι είναι παζάρι. Για μένα, πολιτική χωρίς ηθική δεν είναι πολιτική. Λοιπόν. Και μου αρέσει να τιμώ τους υποψηφίους μου, διότι έδωσαν πραγματικά ένα αγώνα σημαντικό. Δεν υπάρχει παζάρι, υπάρχει η ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί και θα είμαστε όλοι μαζί. Πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε debate και να συζητάμε ανοιχτά και καθαρά. Κάποιες φορές κάποιος κερδίζει, κάποιες φορές άλλος χάνει. Έτσι είναι στη ζωή. Όμως πρέπει να μιλάμε και να συζητάμε γιατί είναι κρίσιμη διαδικασία. Είναι ιστορική κάλπη, έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Από τη δική μου πλευρά, σας είπα ότι είμαι θετικός. Και ελπίζω να βρούμε ένα φορμάτ για να γίνει το debate με πολιτικό πολιτισμό όπως είναι το προηγούμενο debate. Το φορμάτ, ας πούμε, το ίδιο του προηγούμενου debate θα σας έβρισκε σύμφωνο. Θα το συζητήσουμε αύριο. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, αναμενόμενο. Τώρα μέρες μας χωρίζουν μέχρι τη δεύτερη κάλπη. Την Κυριακή τουλάχιστον το βράδυ θα ξέρουμε ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οπότε είναι λογικό να δημιουργηθούν ζητήματα. Εγώ ένα debate το θέλω. Νομίζω μας το υποσχέθηκαν. Για μένα πρέπει να γίνει. Μέχρι την ώρα που μιλάμε δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο, έτσι. Νομίζω. Το απόγευμα είχε ξεκινήσει μια συνεδρία της αρμόδιας επιτροπής και των δύο των συνεργατών, στη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά μέχρι στιγμής, πριν ξεκινήσει αυτή η συνεδρίαση, δεν υπήρχε και ιδιαίτερο καλό κλίμα παρά τις εκφρασμένες προθέσεις και των δύο ότι θέλουμε ένα debate. Αλλά μέχρι εκεί. Μετά όμως ξεκίνησαν οι δικαιολογίες, τα επιχειρήματα. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο χρόνος, όχι εγώ θα πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει στο Δήμο Αθηναίων, όχι εγώ μιλάω την Παρασκευή εκεί, όχι την Πέμπτη παίζει η Εθνική Ποδόσφαιρο και δεν θα μας δει κανένας. Και όλο αυτό το κλίμα προφανώς δεν είναι καλό και δεν στέλνει το σωστό μηνύματα, γιατί αν μείνει κάτι στην εκλογική εσωκομματική μάχη του ΠΑΣΟΚ από αυτή τη διαδικασία που έγινε στις 6 Οκτωβρίου και θα γίνει και στις 13, είναι προφανώς αυτό το πολύ καλό debate που είχαμε στις 24 Σεπτεμβρίου, θυμάμαι καλά, με τους 6 υποψηφίους, το οποίο έθεσε νέα δεδομένα στον πολιτικό τηλεοπτικό διάλογο και στις τηλεμαχίες, όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε, των πολιτικών αρχηγών, έστω και για μια ισοκομματική διαδικασία. Μια διαδικασία debate που την είδε πολλοί κόσμος, που ακόμα μπορεί και να μην ψήφισε, μπορεί να μην είναι ΠΑΣΟΚ, αλλά την αποδέχθηκε, την ενέκρινε, τη χειροκρότησε, μπορώ να πω. Έτσι, ήταν σχεδόν καθολική αποδοχή αυτού του debate και μπόρεσε να δώσει στον κόσμο μια ευκαιρία να βγάλει εύκολα συμπεράσματα, όχι από ξερούς και αδιάφορους μονολόγους, αλλά από μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα να γίνει μεταξύ δύο υποψηφίων. Έτσι. Και αυτοί οι δύο υποψήφοι να έχουν περισσότερο χρόνο προφανώς από ό,τι είχαν οι έξι, για να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους και να μπορούσαν να συνομιλήσουν
μεταξύ τους. Ο Νίκος με το Χάρη. Ο Χάρης με τον Νίκο, ο Ανδρουλάκης με τον Δούκα. Δηλαδή θα είναι κάτι. Και προσέξτε, θα μιλήσουν για ένα πολιτικό χώρο. Για ένα κόμμα το οποίο έχει γράψει το όνομά του δίπλα στη μεταπολιτιστική ιστορία της χώρας, προφανώς, που έχει τα προβλήματά του και που θέλει ξανά να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και σε λίγο να είναι κυβέρνηση. Από ό,τι λένε οι ίδιοι. Έτσι. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος και των δύο, από ό,τι λένε. Εάν αυτό το έχουν περιορίσει τώρα, μετά τα όσα έχουν γίνει, στο ότι το αποφεύγουμε εντέχνως ο καθένας για τους δικούς του λόγους, με αστείες δικαιολογίες, νομίζω ότι δεν κάνει καλό και στους δύο. Είναι στα χέρια και των δύο να πάρουν την υπόθεση, να μιλήσουν στο τηλέφωνο να θέσει και να πούν, ξέρεις Χάρη, ξέρεις Νίκο, πάμε. Τότε πάμε να το κάνουμε, γιατί πρέπει να το κάνουμε. Για το ΠΑΣΟΚ, για τη δημοκρατία, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο πολιτικός διάλογος στη χώρα. Τελεία, Παύλα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Κοίταξε, εγώ θα ξεκινήσω με αυτό που είπες, ότι αυτή η πρόθεση ήταν επεκφρασμένη από το πρώτο debate. Και μάλιστα πρώτος το πρότεινε και το είπε, και το είπε δημόσια ο κ. Ανδρουλάκης. Ότι, παιδιά, όποιος είναι μαζί μου στο δεύτερο γύρο, έτσι με τέτοια βεβαιότητα, εδώ. Και ο Δούκας είπε. Και ο Δούκας είπε, ναι, βεβαίως. Και πήρε τηλέφωνο την ΕΡΤ να το κάνουμε. Ναι. Από χθες. Από χθες. Η μια εβδομάδα είναι πιεστική. Και πλέον δεν μιλάμε για μια εβδομάδα, μιλάμε για τρεις μέρες. Είναι η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Παρασκευή. Καλά, την Πέμπτη την εξαιρείς. Ναι, την εξαιρούν αυτοί, γιατί λέει έχει εθνική, ξέρω ότι έχει κάτι. Έχει, δεν έχει. Και εγώ το διάβασα ότι έχει ένα σημαντικό αγώνα. Δεν ξέρω ποιος παίζει. Εντάξει τώρα. Έχει ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα πολύ δύσκολα πιάνει. Ωραία, άρα μας μένει η Τετάρτη και η Παρασκευή. Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα στην οποία μπορούν να κάνουν ανοιχτές. Είπε ο κ. Σοβρούλης, εγώ θέλω από Θεσσαλονίκη να μιλήσω. Ναι, καλά. Και ο άλλος θέλει να κάνει το δήμαρχο. Θέλει να κάνει δημοτικό συμβούλιο. Εντάξει, δεν θα. Κοίταξε. Δεν πάει έτσι. Αν είχαν άλλη μια εβδομάδα, δεν θα τους το δίνα να μην βρουν μια μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Εγώ θα ήθελα πολύ να γίνει, το είπα εξ αρχής και θα το βλέπα και θα το χαιρόμουν και χειροκροτώ. Είμαι από αυτούς που χειροκροτούν το πρώτο. Άλλαξε το χάρτη των debate στη χώρα. Επειδή αυτή τη βάσανο των ανόητων επιχειρημάτων την έχουμε ζήσει και στο σπίτι μας και στη γειτονιά μας και πρόσφατα, προφανώς εγώ προσωπικά δεν θα δώσω χώρο χάρτη σε κανέναν. Έλεγα λοιπόν. Ο χρόνος λοιπόν που έχουν ή δεν έχουν απαιτεί στον πολιτικό διάλογο μια παράταξη που θέλετε να λέγεται δημοκρατική, που έχει δίπλα της τον τίτλο Δημοκρατική Παράταξη, που έθεσε νέα δεδομένα στον πολιτικό διάλογο κλπ. Και θέλει να παίξει ρόλο και τα επόμενα χρόνια στο πολιτικό σκηνικό, στο οποίο κυριαρχεί ένας και μόνο παίκτης, ότι θα έπρεπε όχι απλώς να βρουν χρόνο, να βρουν και περισσότερο χρόνο για να το κάνουν. Διότι, ξαναλέω, αστεία επιχειρήματα, φθηνές δικαιολογίες και με πονάει το πόδι, με πονάει τα αυτή, με πονάει το δεν ξέρω εγώ τι, μην πω και καμιά βαριά λέξη, δεν έχουν χώρο σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί μόνο ως αστείες μπορούν να χαρακτηρίζονται και τίποτε άλλο. Και δίνουν και συγχωροχάρτη σε κάποιους άλλους νεόκοπους, τέλος πάντων, που επειδή δεν μπορούν να σταθούν προφανώς σε έναν τέτοιο διάλογο, στρίβει διατηρώνοντα και δεν έχουμε χρόνο. Λες και βαραγκασμά κάθε μέρα. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν για να ολοκληρώσω. Πρέπει να γίνει τώρα το debate. Ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ας το βρουν. Ας γίνει και το Σάββατο. Επειδή έχουμε μία εμπειρία. Mm-hmm. Και δεν την έχουμε μόνο από τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, την έχουμε και από προηγούμενες. Πάντοτε, όσο ασφικτικό και ας είναι το πλαίσιο, τις είπαμε τις μέρες, είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και είδαμε και τα δεδομένα. Okay. Πάντοτε υπάρχει χρόνος, αν θες να το κάνεις. Μπορείς να πας στις 6 το πρωί στην ΕΡΤ, κατόπιν συμφωνίας, και να το μαγνητοσκοπήσεις. Δηλαδή, λένε ότι πρέπει να γίνει 9 η ώρα και live. Όχι. Αν εμπιστεύεστε την ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους που τους εμπιστεύεστε, μαγνητοσκοπήστε το. Πηγαίνετε στις 6 το πρωί, πηγαίνετε στις 12 το βράδυ και μαγνητοσκοπήστε το. Αφήστε τον κόσμο να το δει. Αφήστε τον κόσμο να σας μετρήσει, να σας ζυγίσει. Εσείς το τάξατε και πρέπει να το εφαρμόσετε. Αν ξεκινήσουμε έτσι, με το τάζο και μια εβδομάδα μετά και στην πρώτη δυσκολία το στριβό, δεν ξεκινάμε καλά, κύριοι υποψήφοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Άρα, τις βλέπουμε τις μέρες, αυτές είναι, τις βλέπουμε και τις ακούμε τις αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά υπάρχει τρόπος. Εγώ αυτό ήθελα να πω.
Και καλή επιτυχία, τέλος πάντων, γιατί ζήσει κακά τα ψέματα. Δεν το βλέπω να γίνεται. Ποιο? Το debate. Ναι, έτσι εκτιμούν οι περισσότεροι. Δεν το βλέπω. Τώρα μιλάμε μετά. Είπαμε, ναι, ευχολόγια, μακάρι. Δεν το βλέπω, αν με ρωτάς. Οι περισσότεροι παρατηρητές που το βλέπουν, και εντός Πασόκ κυρίως, το βλέπουν τι θα γίνει. Μαγνητοσκοπήστε το σεξ το πρωί. Καλά, ναι, δεν. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι και οι δύο με τον τρόπο τους το αποφεύγουν. Απλά δεν θέλουν να το χρεωθεί κανένας από τους δύο. Σου λέει και οι δύο. Και μάλλον. Μάλλον δεν θα γίνει. Ας ελπίσω να διαψευστούμε αυτές τις ώρες που μιλάμε να έχει βρεθεί η χρυσή τομή, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω και από εκεί και πέρα έγιναν κάποιες συναντήσεις σήμερα και των δύο με τον κύριο Γιώργο Λάνο, στο γραφείο της Βουλής. Ο κύριος Γιώργο Λάνος προφανώς. Σφίγγα. Δεν έδωσε σε κανέναν. Όχι, είπε όλα τέλεια. Πολύ ωραία, το πάμε. Έδωσε ένα, πώς το λένε, ένα φάκελο προτάσεων για το τι πρέπει να κάνει το Πασόκ, κατά τη γνώμη του, από εδώ και πέρα. Ωραίος. Για να κερδίσει πόντους και να κερδίσει και την εξουσία ενδεχομένως σε 2-3 χρόνια από τις εκλογές, αλλά δεν. Το μάτι δεν το έκλεισε σε κανέναν. Και καλώς έκανε. Δηλαδή, εγώ θα. Με την κυρία Διαμαντοπούλου φαίνεται ότι έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά και με τον κύριο Κατρίνη, ίσως, ναι. Με την κυρία Γιαννακοπούλου είχε μιλήσει μόνο ο κύριος Δούκας. Δεν βλέπω καμιά διάθεση με τον κύριο. Να συνομιλήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη, κυρία Γιαννακοπούλου. Κατά είναι η γυναίκα που ξεσήκωσε τη διαδικασία. Χθες πρώτη μέρα υπήρχε μια κόντρα μαθηματικών. Τι εννοώ, ο κύριος Δούκας επανέλαβε το ότι το 70% λέει ψήφισε αλλαγή Προέδρου. Και ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι αμέσως μετά και είπε ότι είμαστε και οι δύο μηχανικοί, θα πρέπει να ξέρουμε καλά μαθηματικά και θα πρέπει να ξέρει και ο κύριος Δούκας αυτά τα καλά μαθηματικά. Αν μπούμε σε μια τέτοια λογική, μπορώ να πω και εγώ ότι το 80% του είπε δεν έπρεπε να κατέβει Πρόεδρος. Προφανώς λέει δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα όπως ο ίδιος εκτιμά. Είδες τι ωραίες ατάκες θα χάσουμε αν δεν γίνει το debate. Δηλαδή, δύο μηχανικοί τώρα. Καλά, εγώ. Είναι αντικειμενικά έξυπνοι άνθρωποι. Να δίνουν τέτοιες ατάκες και να μην μπορούμε να το ζήσουμε live αυτό στην ΕΡΤ. Εγώ δεν θέλω μαλλιοτράβηγμα. Όχι, γιατί. Θέλω προτάσεις σοβαρές και συνομιλία δύο ανθρώπων που μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις για το ΠΑΣΟΚ του αύριο, για την Ελλάδα του αύριο. Και για όσα ζητήματα τέλος πάντων. Σε συμμογή, βάλει ο ένας ωραία, ωραία αντιπαράθεση ήταν αυτή. Ναι. Έξυπνη, εμένα μου αρέσουν αυτά. Δεν είναι παλιοτράβηγμα, δεν είναι χαμηλό το επίπεδο. Είναι debate που θα δίνει απλά τίτλους στα δελτία ειδήσεων τώρα και στις εφημερίδες. Καλά, θα δίνει κιόλα. Ναι, ρε παιδί μου, τίτλους, όχι ανούσιους τίτλους. Είσαι κοντός, είσαι ψηλός. Ναι, δε, όχι. Δεν θα πέσει το επίπεδο. Μηχανική και οι δύο. Φαντάζομαι. Κοίταξε να σου πω τώρα. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι σήμερα που μιλάμε, που είμαστε τώρα στο στούντιο, το επίπεδο στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει πέσει. Αν να σε πάω και στο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ πριν μπούμε στο στούντιο, διάβαζα δημοσίευμα ότι μετά το εξώδικο του κ. Κασελάκη, συνεδριάζουν ώστε να τον διαγράψουν, επειδή λέει κινείται νομικά εναντίον του κόμματος του οποίου θέλει να ηγηθεί. Και γιατί συνέβησαν όλα αυτά? Επειδή ο κύριος Κασελάκης ως όφιλε έδωσε το πόθεν έσχεση του, όπως και του σύζυγου του, και αυτό έγινε fake volan και διαμοιράστηκε όπου διαμοιράστηκε και έγινε και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα. Ναι, είδαμε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών που αποκάλυψε το πόθεν έσχεση που φαίνεται να κατέθεσε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης έστειλε ένα εξώδικο και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, ζητώντας μάλιστα και τη διαγραφή της γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Βίγκου, που θεωρητικά στην ίδια παραδόθηκε το πόθεν έσχες. Βέβαια, εδώ τώρα ο ένας αρχίζει να δείχνει τον άλλον. Ότι κάποιοι δείχνουν για το περιβάλλον του κύριου Κασελάκη ότι το διέρευσε εντέχνως, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σκέφτονται. Ο κύριος Κασελάκης έστειλε λοιπόν αυτό το εξώδικο, ζητώντας το λόγο, αν θες. Και την αποπομπή της κυρίας Βίγκου. Που έγινε αυτό το πράγμα. Συνεδρίασε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, στην οποία υπήρχε πληροφορία ότι η ομάδα των 87, των 87 θα θέσει και ζήτημα για τη διαγραφή του κ. Κασελάκη. Και τελικώς ψηφίστηκε να συνεδριάσει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή με αποκλειστικό θέμα αυτό. Τη διαγραφή ή μη του κ. Κασελάκη. Η διαγραφή του κ. Κασελάκη θα σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές, έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Άρα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Ενώ έχει καταθέσει και το πόθεν έσχεση, έχει καταθέσει και τις απαραίτητες υπογραφές. Λέει εδώ, λένε τα στελέχη των 87, ότι ο κ. Κασελάκης ποινικοποιεί την εκλογική διαδικασία, το έχουν στείλει πίσω το εξώδικο, σαν παράδειγμα, υπάρχει και ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας. Και δεύτερον, δεν σέβεται, λέει, τις αποφάσεις των οργάνων, όπως για παράδειγμα την έκπτωσή του από το αξίωμα του Προέδρου, όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
Προφανώς δεν είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό το επίπεδο που λέγαμε πριν για το Πασόκ είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με αυτό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου το τράβηγμα πάει καθημερινώς και το ξεκατίνιασμα. Δεν μπορώ, συγγνώμη για τις λέξεις, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω με πολιτικούς όρους, γιατί δεν υπάρχουν πολιτικοί όροι. Πού θα φτάσει τώρα, αυτό μπορείς να μου πεις, πού θα φτάσει. Έλεγα χτες λοιπόν και για τα όσα στείνονται από κάθε πλευρά ή προσπαθούν να στηθούν εν ώψη του συνεδρίου που είναι σε ακριβώς ένα μήνα από τώρα, 8 Νοεμβρίου, τελικώς θα πάει. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει μπλέξει τώρα σε μια καταστατική υπαρξιακή κατάσταση, στέκει τέλος πάντων ο όρος. Αλλά βλέπουμε κάθε μέρα να συνεδριάζει μια πολιτική γραμματεία, μια κεντρική επιτροπή, να μην μπορούν να βγάλουν άκρη. Θα πρέπει να στηθεί και η ιστορία για την εκλογή των συνέδρων, πώς θα γίνουν αυτές οι εκλογές, με ποιες νομαρχιακές επιτροπές, ποιες λειτουργούν, ποιος θα πάει να γράφει άτομα εκεί, τι θα γίνει, και μετά σε ένα συνέδριο που δεν μπορώ να φανταστώ εάν το Netflix θα έχει ξαναστήσει τέτοια ωραία ιστορία μικρής διάρκειας. Καλά, το είχαν κάνει δύο δημάσεις και στο προηγούμενο συνέδριο, που ήταν στο Βήμα Γεροβασίλη και πήγαινε δίπλα ο Κασελάκης, ξανακατέβαινε, ξαναορμούσε πάνω και γινόταν ένα χάος. Ήταν ένας διάλογος μπροστά σε 7.000 ανθρώπους, ξέρω εγώ, στο Τέκβοντο, πόσο ήταν, στις 3.000, τι να σου πω τώρα. Το ξαναδείς αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, ναι. Είχε μια ζωντάνια. Και αν, αν μείνουμε σε αυτό, πάλι καλά, γιατί εδώ τα πράγματα δεν διαφέρει ότι θα είναι τόσο ήσυχα και ήρεμα. Προφανώς υπάρχει ακόμα ένας χρόνος, όμως δεν λειτουργεί ευεργετικά για το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό. Λειτουργεί εντελώς αντίθετα και με πολλές πληγές καθημερινώς στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι προφανές ότι δεν πιστεύω κάποιος να έχει την εντύπωση ότι όποιος και να εκλεγεί πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ αύριο αυτό θα είναι ένα κόμμα. Νομίζω είναι παράλογο να το σκέφτεται. Νομίζω κάποιος ότι δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα για κανένα λόγο, ό,τι και να γίνει. Άρα δεν ψηφίζουμε απλώς ποιος θα έχει το κόμμα, ψηφίζουμε για το ποιος θα φύγει. Σαν Big Brother είναι κάτι. Ψηφίζουμε τον νικητή, αλλά ψηφίζουμε για αυτό που αποχωρεί. Κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πραγματικά, αν θα περάσει αυτό, τη διάθεση διαγραφής του κ. Κασελάκη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος στη διαδικασία, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος, ένα διαγραμμένο στέλεχος. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο κ. Πολάκης διαφωνεί με τη διαγραφή. Είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να τον διαγράψουμε, ό,τι και αν έχει συμβεί. Και ακούγονται κάτι ατάκες του στυλ. Ναι, διαγράψτε τον και θα βγει πρόεδρος αφήνοντας μόνο το σακάκι του με 92%. Δηλαδή, σας ευχαριστούμε. Μας δίνετε πολύ υλικό κάθε μέρα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνετε και κόμμα. Πάμε στα δικά μας. Έχουμε εξέλιξη για την τηλεθέρμανση. Έχουμε συνεχείς διαπραγματεύσεις. Πού? Τι διαπραγματεύσεις είδες? Παντού. Παντού, σε όλα τα επίπεδα. Οι δήμαρχοι με τον περιφερειάρχη, με συνεχείς τηλεδιασκέψεις και με τον ή τηλεφωνικές επικοινωνίες, αν θες, με τον κύριο Σκυλακάκη. Και χθες το βράδυ έγιναν πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις. Και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, από το απόγευμα και προς το βράδυ, θα συνεχιστούν αυτές οι συνεδριάσεις. Ποιος μιλάει, ο περιφερειάρχης μιλάει? Όχι, και οι δήμαρχοι. Ξέχωρα ή όχι, μαζί. Κάνουν συναντήσεις. Okay. Ναι, κάνουν συναντήσεις. Από εδώ. Ναι, από την Κοζάνη και μιλάνε με τον, Zoom, με τον υπουργό, ναι, και με όποιον ενδεχομένως άλλον χρειαστεί, εάν χρειαστεί. Οι δήμαρχοι φαίνεται ότι έχουν ζητήσει ένα γραπτό κείμενο να έχουν μπροστά τους, γιατί έχουν τους ζητήσει τώρα, άμα τους πεις τώρα, δεν ξέρω τώρα αν το έχουν, πάντως με αυτό μεσημέρι, αν τους ρωτούσες, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι αυτό λέει το τάδε, υπάρχει ένα κείμενο που, ή ένα προκείμενο, να το πω έτσι, προσύμφωνο, το οποίο θα μπορούσες να το δείξεις στους δημοτικούς συμβούλους, στη ΔΕΤΥΠ, στη ΔΕΙΑΚ, δεν ξέρω, στη ΔΕΤΕΠΑ, στο Αμίντο, και να πεις ότι επί αυτών συζητάμε. Όχι. Και περιμένουν αυτό το κείμενο ώστε να κάνουν τις παρατηρήσεις εκεί και τελικά αύριο, μεθαύριο, κάποια μέρα τέλος πάντων, να υπάρχει η οριστική συμφωνία. Γιατί είναι δεδομένο ότι πάμε προς την οριστική συμφωνία. Όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις λένε ότι είναι προφανές ότι κάτι θα κερδίσουμε, κάτι θα χάσουμε. Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι μια διαπραγμάτευση. Έτσι δεν είναι η διαπραγμάτευση. Ναι, ρε παιδί μου, το λέω. Αυτός είναι και ο ορισμός. Είπαμε και χθες ότι υπήρχε μια ενημέρωση από τον κύριο Κουκαλιάρη, τον Δήμαρχο Κουζάνη, στους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Στο στυλ περιμένουμε να θα δούμε, να είμαστε κοντά, να το ένα, να το άλλο, να θα ενημερώσουμε για τα δημοτικά συμβούλια κλπ. Είναι δεδομένο πάντως ότι αυτή η συμφωνία πριν
υπογραφή θα πρέπει να περάσει και από τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων, γιατί ουσιαστικά έχει και τιμολογιακή πολιτική μέσα. Αλλά αυτό είναι δεσμευτικό. Πρέπει να περάσει. Πώς θα γίνει? Πώς θα τιμολογήσει? Με τι όρους? Θα τιμολογήσει η δημοτική επιχείρηση χωρίς να έχει πάρει απόφαση στο δουσού? Δεν γίνεται. Γιατί εδώ μιλάμε για αλλαγή τιμή. Ακριβώς. Εδώ απλά διαπραγματευόμαστε και την τιμή. Και μετά και τα δημοτικά συμβούλια, προφανώς και για πολιτικούς όρους, αλλά και διότι αν. Το ξέρω καλά, νομίζω, έτσι λένε όλες τις πλευρές. Οι Δήμοι μπαίνουν ως εγγυητές μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Έτσι, των δημοτικών επιχειρήσεων. Δημοτικές επιχειρήσεις, ναι. Μπαίνουν ως εγγυητές, ναι. Άρα θα πρέπει να περάσει και από τα δημοτικά συμβούλια. Πότε, μην με ρωτάτε, κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν έχει ορίσει αυτή τη συνεδρίαση, γιατί δεν έχει τη σύμβαση. Τι να πάνε να πούν οι Δήμαρχοι, να λένε θεωρίες ή να λέμε τις απόψεις μας επί της τηλεθέρμανσης. Εντάξει, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε, είναι πολύ άνετα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο χρόνος τρέχει και τρέχει με ταχύς ρυθμούς, γιατί έχουμε φτάσει. Θεωρητικά, μία εβδομάδα πριν το άνοιγμα της τηλεθέρμανσης, γιατί πάντα λέγαμε για 15 Οκτωβρίου, πάντα εκεί ξέρουμε, άσχετα αν πολλές φορές η τηλεθέρμανση ανοίγει νωρίτερα, δεν έχουμε προθέρμανση των δικτύων αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανονικά θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε. Και υπάρχουν σε δημοτικές επιχειρήσεις αυτό που λέμε η αγωνία, η τεχνική αγωνία για το τι μπορεί να κάνει το δίκτυο όταν θα χρειαστεί να τρέξει το νερό μέσα στους σωληνές, που λέει ο λόγος, και να. Και να αρχίζουν να σκάνε. Να βγάλει και τα προβλήματά του λόγω παλαιότητας. Αυτή η διαδικασία λοιπόν θα έπρεπε να γίνεται τώρα πάνω κάτω. Δεν γίνεται. Έτσι. Πάντως αυτό που λέγεται μέσα από τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ώρων είναι αυτό που διέρευσε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο κύριος Κυλακάκης έχει πει ξεκάθαρα ότι εγώ δεν θα αφήσω τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς τηλεθέρμανση. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Πώς θα δώσει τηλεθέρμανση ο κ. Κυλακάκης, αν υπάρχει συμφωνία, πώς θα πει στη ΔΕΗ, δεν ξέρω τι άλλο. Προφανώς για να το λέει, τον δεσμεύει κιόλας αυτό, όπως τον δεσμεύει και η δήλωση του Πρωθυπουργού, τον δεσμεύει και οι δικές του απαντήσεις και της κ. Δούκου από το βήμα της Βουλής. Αλλά σαφώς αυτή η διαβεβαίωση δεν μπορεί να εφησυχάζει την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εντάξει, αφού θα έχουμε τηλεθέρμανση, κάτσε να το συζητήσουμε άλλες καμιά 30 μέρες εδώ, 50, 100. Αλλά κάποιος μπορεί να του εφησυχάζει, ρε. Καλά, λέω δεν μπορεί, το άρμα να, και όλα δεν καλά. Μπορεί να τους εφησυχάζει και νομίζω αυτή την ώρα είναι και, να το πω πιο ενεργά, η ώρα των δημάρχων, δηλαδή φτάσαμε, τελειώσαμε. Παιδιά, καλός, κακός, οι δήμαρχοι έχουν τη μεγάλη ευθύνη και οι δήμαρχοι πρέπει, αν θες, να περάσουν ένα βήμα μπροστά από τον περιφερειάρχη και τον λέω όχι να τον κάνουν στην άκρη, απλά πρέπει τώρα να πάρουν... Να το πάρουν και λίγο πάνω τους. Να το πάρουν το παιχνίδι πάνω τους και να αποφασίσουν. Και να πάνε και στις δικές τους τοπικές κοινωνίες, αν δεν στα τοπικά συμβούλια, και να εξηγήσουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει, δεν ξέρω τώρα πώς μπορείς να πείσεις έναν πολίτη σε αυτή την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ότι θα πληρώσει σίγουρα αυξημένα τιμολόγια τηλεθέρμανσης. Έτσι είναι δεδομένο αυτό για όλες τις περιοχές, δεν το συζητώ, ότι θα έχουμε μια αύξηση. Είναι μια δύσκολη διαδικασία προφανώς. Δεν μπορώ να ξέρω όμως και ποιος μπορεί να πάρει μια ευθύνη το να μην υπάρχει τηλεθέρμανση στα σπίτια των κατοίκων σε 10 μέρες από τώρα που ο καιρός λίγο θα αρχίσει να γυρνάει, έτσι. Γιατί άντε, ακόμα καλά το πάμε. Είναι ζητήματα τα οποία μένουν ανοιχτά. Εγώ διαβλέπω συμφωνία, χωρίς να λέω ότι τελείωσε το πράγμα. Διαβλέπω, λέω συμφωνία. Είναι δύσκολο όμως τα πράγματα ακόμα και είναι πραγματικά αυτό που γράψαμε στον τίτλο. Η διαπραγμάτευση είναι στα κόκκινα αυτή τη στιγμή. Κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη. Κάθε τηλεφωνική επικοινωνία που γίνεται είναι για να συγκλίνουν όλες οι πλευρές εκεί που πρέπει και να λυθεί και τελευταία εκκρεμότητα που υπάρχει. Τώρα, αν θες να αρχίσουμε για τα χρέη, ποιος, τι κλπ., νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει λίγο μεταγενέστερα. Γιατί το βασικό είναι να έχουμε τηλεθέρμανση και νομίζω κανένας δεν θα πάρει την ευθύνη το να μην έχουμε τηλεθέρμανση. Είπα και χθες, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε τηλεθέρμανση. Έτσι, είναι αδιανόητο στο μυαλό μου να μην υπάρξει τηλεθέρμανση σε Κοζάνη, Τσολομαρίδα και Αμίντεο. Ναι, συνοψίζοντας και όπου θέλει. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και όπου θέλει, συμφωνείς. Τηλεθέρμανση και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε. Mm-hmm. Αλλά ένα, έχουμε αργήσει. Είμαστε πολύ πίσω χρονικά. Πολύ πίσω. Και είμαστε και τυχεροί που κρατάει ο καιρός και έρχεται και ένα ινδικό καλοκαίρι. Πώς το είπανε, δεν ξέρω, κάτι καλές μέρες, αλλά από την Κυριακή ξαναβούτα. Είμαστε πίσω πάντως. Προθέρμανση δεν γίνεται. Και όπως είπε και ο Ζήσης, τα boom
του δικτύου και λόγω παλαιότητας γίνονται στη φάση της προθέρμανσης ως επιτοπλίστων, οπότε αυτό το έχουμε απολέσει ως χρόνο. Δύο. Ναι, πάμε να υπογράψουμε κάτι να ξέρουμε και πόσο θα μας κοστίσει. Γιατί ότι θα μας κοστίσει παραπάνω, Κοζάνη, Τολεμαϊδα, Μίντεο, είναι βέβαιο το πόσο παραπάνω είναι το ζήτημα. Πάμε να κλείσουμε μία κοινή συμφωνία, η οποία θα δεσμεύει και αυτές τις δύο θερμικές περιόδους και τη μετά περίοδο της Ιθία όμως. Διότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να υπογραφεί και να συμφωνηθεί από τώρα. Δεν κλείνουμε τώρα την αύξηση του 1% επιπλέον και δεν ξέρουμε τι θα υπογράψουμε για 2 χρόνια μετά όταν θα λειτουργήσει η Ιθία. Οπότε αυτό κάνει τη διαπραγμάτευση λίγο περισσότερη. Λίγο μεγαλύτερη, λίγο πιο εντόνη, λίγο πιο στα κόκκινα. Όπως είπε και ο Ζήσης, δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε πόσα χρωστάει η ΔΕΤΗ, πόσα χρωστάει η ΔΕΙΑΚ, αν και αυτό είναι στοιχείο διαπραγμάτευσης. Αλλά υπάρχουν και φωνές που λένε ότι δεν μας αντιμετωπίζουν το ίδιο, δεν είναι το ίδιο το κόστος, δεν είναι ίδια τα χρέη, ούτε σε ύψος, ούτε σε ποιότητα χρεών. Γιατί η ΔΕΙΑΚ δεν χρωστάει θερμική ενέργεια, χρωστάει μόνο διοξίδιο. Ενώ η ΔΕΤΗ χρωστάει και θερμική ενέργεια. Να το δούμε σε δεύτερο χρόνο κι αυτό. Συσκέψεις επί συσκέψεων. Okay. Δεν έχουμε deadline, δεν έχουμε χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, εγώ περίμενα αυτή την εβδομάδα να δω δημοτικά συμβούλια με τελικό έγγραφο. Το εγκρίνεται, δεν το εγκρίνεται, αυτό είναι. Αλλά δεν έχει δρομολογηθεί τίποτα, γιατί δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Και αυτό με αγχώνει λίγο παραπάνω. Δεν λέω, ναι, θα έχουμε τηλεθέρμανση, αλλά ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας. Πρέπει να συμφωνηθεί, να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να περάσει από τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων και να μπει τελική υπογραφή. Είμαστε πίσω. Ξέρεις, εδώ σε αυτή τη διαπραγμάτευση, επειδή έχει διαφανεί ότι έχει πάρει την υπόθεση ο Περιφερειακός πάνω του και λειτουργεί μέρος και των τριών Δήμων κτλ. Και οι Δήμοι ενδεχομένως έχουν μια κοινή στάση. Δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Αλλά σε μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση υπάρχουν και ιδιαιτερότητες για κάθε περιοχή. Και η κάθε περιοχή ενδεχομένως, πέραν της κοινής τάσης και της κοινής γραμμής που λέγεται, σαφώς και θα επιδιώξει να κερδίσει τα συμφέροντά της ή να τα υπερασπιστεί, αν θες, καλύτερα. Έτσι. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό είπα και πριν, είναι και στα χέρια των δημάρχων πλέον, να βγουν λίγο πιο μπροστά και ο καθένας, αν θες, και για τα ειδικά ζητήματα που έχει. Έτσι. Γιατί δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω κάποιον δήμαρχο, αν φαίνεται στη συμφωνία ότι πετυχαίνει κάτι καλό για τον δικό του Δήμο, όταν ο άλλος κοιμάται τον ήπιο του δικαίου ενδεχομένως δίπλα και δεν καταλαβαίνει γρία από αυτά που λένε, δεν θέλει μετάφραση. Ή έχει εναποθέσει τις ελπίδες του, ξέρω εγώ, στο άνωθεν. Στο άνωθεν ή στο άνωθεν ΖΕΠ, ξέρω εγώ. Λες και είναι. Τι ΖΕΠ εννοούσε άνωθεν. Αυτό εννοούσε. Ναι, λες και είναι ο Θεός ο Αμανατήρης. Είναι, ξέρω εγώ, αυτός που πρέπει να λύσει τα πάντα. Ο Αμανατήρης, εγώ θα το παίζει όλοι. Μισό λεπτό. Ως δημάρχους. Και εγώ θα πω και κάτι, χωρίς να θέλω προφανώς να δείξω τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης, ναι, μεν λειτουργεί για τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά δεν είναι εκεί για να εκπροσωπεί ντε και καλά όλους τους Δήμους με τα θέλω τους απαραίτητα, γιατί είναι κάπου στη μέση. Έτσι. Και έχει και κάποιες επικοινωνίες με έναν υπουργό που τον ταλαιπωρεί, ταλαιπωρεί ο ένας τον άλλον συνεχώς. Και με την ΔΕΗ ενδεχομένως. Που όλα αυτά δεν μπορεί να τα εκπροσωπεί απαραίτητα και απαρέγκλητα ενδεχομένως. Είναι και η ώρα να μπουν και οι δήμαρχοι μπροστά ο καθένας για τα δικά του συμφέροντα. Αν αύριο λοιπόν ο Χ Δήμος, για να μην λέω ονόματα, πάρει μια καλή συμφωνία για τα χρέη και ο Ψη Δήμος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου χρεώνοντας την ιστορία σε κάτι που έρχεται από το, ξέρω εγώ, το μακρύ παρελθόν, κακό του κεφαλιού του. Αλλά δεν κοροϊδευόμαστε ή δεν μπορεί κανένας να κοροϊδέψει κανέναν. Ναι. Διότι όταν ακούω εγώ μια ρητορική ότι οι προηγούμενες διοικήσεις, η τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησαν μας οδήγησε εδώ και δεν έβαζαν, λέει, τα CO2 μέσα στους, ξέρω εγώ, πες το, στους λογαριασμούς κτλ. Καλά, όταν έκατσες και εσύ στην καρέκλα πρώτη φορά, το πρώτο πράγμα, η πρώτη απόφαση που πήρες ήταν μηδενική αύξηση τηλεθέρμανση. Για CO2 τώρα. Λέω. Ναι, εγώ κατάλαβα τι λες. Γιατί άλλα λέμε το πρωί, άλλα το μεσημέρι,
Άρα το βράδυ ξυπνάμε το άλλο πρωί και ξεχνάμε και την προηγούμενη ναι, μέρα. Το θέμα είναι να μπορούμε να. Δηλαδή, μην πάμε μετά για τα γάνια για την επανάσταση για να το παίξουμε μάγκες όταν έχουμε βάλει άλλους μπροστά να τραβήξουν το άρμα. Και πώς φέρονται έτσι στους τοπικούς μας άρχοντες, και εδώ μιλάμε για εκβιασμούς και μαφίες. Αφήστε τις μαγκές. Αφήστε τις τώρα. Έχουμε φοβερή πίεση χρόνου και ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να λύσουμε. Και ο καθένας, όπως είπε και ο Ζήσης, πολύ κομψά, και εγώ πολύ κομψά θα προσπαθήσω να το πω. Ο Περιφερειάρχης είναι Περιφερειάρχης και των τριών Δήμων. Και το κάνει αυτό χωρίς να έχει και κανένα σκάσιμο, γιατί δεν ήταν και δική του αρμοδιότητα. Τέλος πάντων, μπήκε μπροστά, το φτάνει όσου το φτάνει. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τα δικά του προβλήματα. Ναι, κοινή λύση, ναι, ως περιοχή λύση, αλλά ό,τι καλύτερο μπορέσει να εξασφαλίσει ο καθένας για το Δήμο του, να κουνηθεί και να το κάνει. Ό,τι να πρέπει να κάνει για το Δήμο του, έτσι. Να κουνηθεί και να το κάνει. Μην κρύβεται πίσω από ψευτομαγκές. Ακριβώς. Και να μην θεωρεί ότι επειδή αυτός να το έκανε αυτό εκεί, πρέπει και να γίνει και για μένα. Αλλά εγώ δεν έχω κάνει τίποτα γι' αυτό. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Δεν θα τα σώσει άλλο ο άλλος, ο από πίσω. Δεν θα τα σώσει ο συνάδελφος δήμαρχος. Ναι. Μαζί, βεβαίως. Πάντα μαζί. Βγήκανε μαζί. Αλλά ο καθένας να δει και τα δικά του. Είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ενδεχομένως μπορεί να υπήρχε δήμαρχος που θα τέντωνε την υπογραφή στη συμφωνία όπως παραδόθηκε μέχρι την Παρασκευή. Επειδή δεν είχε κάτι άλλο να λύσει ή δεν τον απασχολεί. Δεν έχει το ίδιο ζόρι. Δεν έχει το ίδιο ζόρι. Αλλά είπαν οι δήμαρχοι ότι πάμε μαζί. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα σώζω τον άλλον που δεν θέλει να βγει από τη θάλασσα και θέλει να πάει να πνιγεί. Επειδή ούτε ξέρει μπάνιο, ούτε θέλει να μάθει. Τι να τον κάνω. Ας τον να πνιγεί, που λέει ο λόγος. Θα με πάρει και εμένα μαζί, γι' αυτό λέω. Για να το κλείνουμε, επιβεβαιώνεις ότι αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μια συνάντηση των βουλευτών, των κυβερνητικών. Υπάρχει μια πληροφορία για κάτι. Για τα ζητήματα τη τηλεθέρμανση. Μόνο βουλευτές. Χωρίς τον Περιφερειάρχη, χωρίς δημάρχους, έτσι. Μόνο οι βουλευτές. Είπα και την Παρασκευή. Τώρα, αν είναι μια συνάντηση για να βγάλουμε μια φωτογραφία και να βγάλουμε. Κατόπιν ενεργειών. Στο τέλος τους βουλευτές μέσα. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό. Αν οι βουλευτές πάνε και μεταφέρουν εκεί κάτι πιο έντονο και στο Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς όχι στον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι, ας το κάνουν. Αλλά ξαναλέω, αυτές τις ώρες γίνονται κάτι πολύ πιο κρίσιμα πράγματα. Και είναι μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση για να πάρουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη συμφωνία μπορούμε. Εννοώ σαν Δήμη, σαν κλπ. Πρέπει να καταλάβει όμως ο κόσμος και να το αντιληφθεί από τώρα. Εγώ δεν ξέρω πόσο θα είναι, 5, 10, 20, 30, 40, 80, 100 ευρώ για κάθε νοικοκυριό το χρόνο. Αλλά πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος και να αρχίσει να το καταλαβαίνει ότι η τηλεθέρμανση θα είναι πιο ακριβή. Αύξηση θα υπάρξει, αυτό είναι το μόνο βέβαια. Δεν λέω να το αποδεχθείτε και καλά και να το καταπιεί αμάσιτο, αλλά εμείς λέμε αυτό που θα συμβεί. Αυτό είναι. Και τώρα είναι και στα χέρια των δημάρχων. Και διότι, άντε, ο Περιφερειάρχης λες ότι έκανε τη διαπραγμάτευση. Δεν είναι ο Περιφερειάρχης που θα στέλνει τους λογαριασμούς στα σπίτια. Ο Περιφερειάρχης μια διαπραγμάτευση έκανε εκ μέρους των Δήμων. Οι Δήμαρχοι μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων θα στέλνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΚ, της ΔΕΤΥΠ, της ΔΕΤΕΠΑ στους. Θα περάσει και από Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δούμε και τι αποδοχή έχει η όποια αύξηση σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και εκεί θα κριθούν και οι σύντροφοι. Ναι, κοίταξε. Και δεν είναι επιχείρημα να λέμε ότι τάξη μωρέ στην Κοζάνη, π.χ. ας πούμε για την Κοζάνη. Η θέρμανση που πληρώνει ένα νοικοκυριό, ένα μέσο νοικοκυριό, είναι το 1/3 από αυτά που πληρώνουν στα χωριά δίπλα, στον ίδιο Δήμο, πισόλυτο. Επειδή λοιπόν στην πόλη πληρώνουν το 1/3, πρέπει να το εξισώσουμε προς τα πάνω. Η δουλειά που έχουν να κάνουν οι δήμαρχοι, αν κάποιος, λέω δήμαρχος, το πει αυτό δημόσια, εγώ το άκουσα από κάποιον, αλλά θέλω να το ακούσω και θεσμικά, και ξέρω ότι το λέει και σε συναντήσεις. Εάν λοιπόν αυτό είναι επιχείρημα δημόσιο και το ξαναπεί ένας δήμαρχος λοιπόν δημόσια, η απάντηση είναι σαφέστατη. Δεν πάμε προς τα πάνω σε αυτή την ιστορία. Προσπαθούμε να πάμε τους άλλους προς τα κάτω. Έτσι. Άμα είναι να το εξισώνουμε στο προς τα πάνω. Καλά, αυτό θα ήταν το εύκολο. Ευχαριστούμε. Βάλτε με εμένα να σας το κάνω. Δηλαδή, τι είναι αυτό που λέμε, είναι επιχείρημα ως τι, ας πούμε. Αυτό να περάσει και από Δημοτικό Συμβούλιο. Για να δικαιολογήσουμε ότι στη διαπραγμάτευση εντάξει δεν κάναμε και τίποτα κακό, ας πούμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι απαραίτητα. Θα είναι κακή η συμφωνία απαραίτητα. Θέλω να τη δω, θέλω να την κρίνω, να την εξετάσω κι εγώ με τα όσα μπορώ να ξέρω.
προφανώς και στη δικιά μου τσέπη, δεν είναι εύκολο ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Για κανέναν μας. Αυτό λέω, προφανώς εκφράζω τους περισσότερους. Ναι, δεν είναι το εύκολο, αλλά ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήρθε η ώρα να αποδείξετε δήμαρχοι, τρεις δήμαρχοι, ότι ξέρετε να διαπραγματεύεστε και ξέρετε να συγκρούεστε και ξέρετε να κάθεστε σε τραπέζια και να διεκδικείτε για τους πολίτες που σας έβαλαν σε αυτή την καρέκλα. Εάντε, αποδείξτε το. Καλά, τέλος, δεν θέλω δεν μπορώ να ασχοληθώ. Κάθε μέρα με αυτό θα μιλάμε. Ζήτη μου, στα δύσκολα θέλω να βγεις μπροστά. Γι' αυτό σε έβγαλα δήμαρχο. Ναι. Να δω τη μαγιά σου, να δω μέχρι πού φτάνει το διαπραγματευτικό σου, το διπλωματικό σου. Ξαναλέω ότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχουν θέσει πολύ ισχυρά τα ζητήματα, είτε πολιτικά είτε ακόμα και τεχνικά, όταν χρειάστηκε. Ωραία. Κάποιοι δήμαρχοι το έκαναν. Εντάξει. Ναι. Τι γίνεται με την ενεργειακή κοινότητα και γιατί βγήκε ανακοίνωση από την ενότητα. Από τον κύριο Μαλούτα σήμερα που τα έβαλε με τον κύριο Παπαποστόλου. Τι είναι αυτό τώρα? Στο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης εντάχθηκε αυτή η ενεργειακή κοινότητα, η οποία είχε ξεκινήσει επί Μαλούτα. Σήμερα εγκρίθηκε, πήρε κάποια πιστοποίηση και ουσιαστικά ξεκινάει τη λειτουργία της. Όχι, όχι, μπήκε το ως έργο, μπήκε μέσα στο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης. Το ανακοίνωσε ο κύριος Παπαθανάσης, έτσι. Το ανακοίνωσε ο κύριος Παπαθανάσης, αλλά ποιος το. Τι. Καρπούτε. Εντάξει, τώρα όσοι παρακολουθούν τα πράγματα στα δημοτικά δρόμενα του Δήμου Κοζάνης, ξέρουν ότι η ενεργειακή κοινότητα ήταν μια ενέργεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής και την είχε φτάσει ως ένα σημείο που την είχε φτάσει. Καλό σημείο, θετικό σημείο. Το ότι η ένταξη της ενεργειακής κοινότητας γίνεται το Σεπτέμβριο του 2024 με μια νέα δημοτική αρχή, προφανώς καταγράφεται και αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι δεν έχω δει επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο Κοζάνης που την περίμενα. Τι να σου πω. Αλήθεια, πώς και δεν. Μέχρι και τη μία τα μεσάνυχτα την περίμενα. Αλλά εντάξει, μάλλον είχαμε άλλες δουλειές. Το ότι δεν βγήκε αυτή η ανακοίνωση η οποία θα πανηγύριζε, διότι ο Δήμαρχος Κοζάνης, ξέρεις, το είχε πει καμιά 20 φορές αυτό το πράγμα. Θα δείτε σε λίγο η ενεργειακή κοινότητα του Δήμου μας θα είναι η πρώτη που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δικής μετάβασης. Δηλαδή η οικειοποίηση είχε αρχίσει από πολύ νωρίτερα. Και εγώ δεν θέλω να απαξιώσω ότι και κάποια στελέχη της Νέας Δημοτικής Αρχής έπραξαν και συνέχισαν όλα αυτά που έχουν κάνει, αλλά χτες υπήρχαν κάποιες αναρτήσεις και του Προέδρου της Ενεργειακής Κοινότητας, ο κ. Παπαστόλου, αντιδήμαρχος, ο οποίος λίγο κάπως το. Το πήραμε πάνω μας. Το πήραμε πάνω μας. Λίγο ειρωνευόμασταν ότι να, τελικά είμαστε ικανοί ή δεν είμαστε. Τελικά ξεπεράσαμε εμείς τα εμπόδια κλπ. Προφανώς, χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν, γιατί έχουμε ξαναπεί σε κάτι τέτοια, ο Δήμος Κοζάνης λειτουργεί από τη 1η του 2024. Έτσι. Τότε γεννήθηκε. Για την τηλεθέρμανση, ο Δήμος Κοζάνης από τη 1η του 2024 και μετά δεν έχει καμία ευθύνη. Όλα οι άλλοι. Εντάξει. Okay. Η ενότητα, προφανώς καταλαβαίνοντας ότι αυτό το παιχνιδάκι έχει παραπάει λίγο με την οικειοποίηση των δικών της πρωτοβουλειών και έργων, θεώρησε ότι πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση σήμερα. Λέει μάλιστα, αν αναλογιστούμε ότι ο κ. Παπαστόλου που ανέβλαβε καθήκοντα μετά τις 28 Μαΐου, προφανώς εννοεί στην ενεργειακή κοινότητα, αισθάνεται περήφανος πως πρέπει να αισθανόμαστε, πώς πρέπει να αισθανόμαστε εμείς η προηγούμενη δημοτική αρχή που εργαστήκαμε για αυτήν την ιστορία, που τι κάναμε, εκπονήθηκε η μελέτη για τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου, εξετάστηκε η δυνατότητα της εγκατάστασης, βρήκαμε και εγκρίναμε τους χώρους εγκατάστασης, αδειοδοτήσαμε περιβαλλοντικά τους συγκεκριμένους χώρους, ολοκληρώσαμε τη μελέτη, εξασφαλίσαμε τους όρους σύνδεσης και αφού εξασφαλίστηκαν όλα τα πάνω, διεκδικήσαμε από την ειδική υπηρεσία της δίκαιης μετάβασης την προκήρυξη του έργου κλπ. Αισθανόμαστε περήφανοι, είναι το πρώτο έργο ενεργειακής κοινότητας που μπαίνει και. Λέει στις αρχές του χρόνου εκδόθηκε από τη ΡΑΚΕ η άδεια εμπορίας για την ενεργειακή κοινότητα. Αναμένουμε την αξιοποίησή της. Εν τω μεταξύ, έστειλε μαζί, επισύναψε και μια ντουζίνα έγγραφα. Ναι, που αποδεικνύουν όλα αυτά. Που αποδεικνύουν αυτά ότι είχαν τέλος πάντων συμβεί στο παρελθόν, ναι. Οπότε το πήραν ψηλό έτοιμο και το έφεραν. Τώρα θα μου πεις γιατί το έκαναν κατά του κ. Παπαστόλου. Γιατί προφανώς εκτός της επίσημης ανακοινώσης υπάρχουν και οι ανακοινώσεις που κάνει ο κάθε αντιδήμαρχος ή κάθε. Τέλος πάντων, αιρετός και στα social media. Εκεί. Στα social media. Έκανε και την τζίμπησαν προφανώς ή τη ενότητα και σου λέει: Ωπα, να το στείλει το παιχνίδι πάλι της οικειοποίησης για να βγάλουμε εμείς μια ανακοίνωση για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί δεν είστε λίγο large. Πώς? Γιατί δεν είναι λίγο large να πούν ότι το πήραμε, το είχα φτάσει στο τόσο της 100 και πήραμε και το τελειώσαμε. Τώρα. Μπράβο. Γιατί το κάνετε αυτό? Ή θεωρείτε ότι όλοι έχουμε κοντή μνήμη, ή έχετε πρόβλημα να αποδεχτείτε
ότι υπήρχε και στο παρελθόν και καλή και κακή κατάσταση. Ναι. Όλα τα παραλάβατε. Παραλάβατε 5 κακά και 45 καλά. Ή ανάποδα. Ποιο είναι το πρόβλημα να πούμε ότι αυτό το πήρα από το ζήσεις στο 45% και το έφτασα στο 100. Τι έγινε στα γραβενά ζήσει. Γιατί τόση αναμπουμπούλα και τόσες ανακατατάξεις και δηλαδή, παρετήθηκε. Ορίστε. Άκου τώρα γιατί το μάθα εγώ από τον κύριο Ταταρίδη. Δεν το είχα ξανακούσει. Ναι. Όπου υπάρχει έτσι μια ανακατοσούρα, μια αλλαγή, μια τέτοια, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε αδρανείς. Και είναι ένα θέμα υγείας όλο αυτό. Δεν υπάρχει καμιά κρίση, κανένα πρόβλημα. Πού τα είδατε εσείς αυτά? Βέβαια. Όχι, συμφωνώ εγώ με τον κύριο Ταταρίδη. Διότι... γιατί πέτρα που δεν κινείται, χωταριάζει. Άρα, ας την κουπανάμε από πίσω, όπως ξεκινήσει να τους λάει κιόλας. Ναι. Τέλος πάντων, θυμάστε ότι χθες είπαμε για την παρέτηση του κυρίου Πρέβεζα, λέγω το όνομά του, ναι, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γρεβενών. Σήμερα είχαμε και ανακατατάξεις και, να το πω, αλλαγές στους αντιδημάρχους, αλλά και σε ειδικούς συνεργάτες, έτσι. Δεν είναι μια ωραία ατμόσφαιρα η Δημοτική Αρχή Γρεβενών. Πάμε λίγο να δούμε ένα κομμάτι από αυτά που είπε ο κ. Σταταρίδης σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα, που ξεκίνησε και με αυτό το θέμα, είναι αλήθεια, και να επιστρέψουμε. Αυτή η αναταραχή, αυτές τις αλλαγές, αυτές οι αποχωρήσεις ή διαγραφές είναι θέμα προβλημάτων σοβαρών που έχουν προκύψει και πιθανόν έχουμε χάσει τον έλεγχο και τα προβλήματα να διωγγώνονται ή να εκτρέπονται σε κατευθύνσεις που δεν θα μπορούν να ελεγχθούν στη συνέχεια. Λάθος. Όταν βλέπετε τέτοιες αλλαγές, θα ξέρετε ότι υπάρχει υγιής λειτουργία του Δήμου. Διότι, εάν δεν συμβαίνει το παραμικρό, σημαίνει πως εμείς είμαστε επαναπαυμένοι, όσα πάνε και όσα έρθουν, να περνάμε καλά και έτσι να περπατάει ό,τι μπορεί να περπατήσει από τα θέματα που έχουμε εμείς να διαχειριστούμε και βλέπουμε και κάνουμε. Δηλαδή μια απάθεια δηλαδή στη λειτουργία του Δήμου η οποία μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε εκτροπές αρνητικές στην παραγωγή έργου αλλά και σε εκρήξεις που μπορούν να υπάρξουν όταν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοιες μεταβολές και θα σας τις πω ποιες είναι σήμερα, είναι για την υγεία της λειτουργίας του Δήμου. Μάλιστα. Έχουμε και ναι, τα δικά μας. Κοίταξε. Υγεία. Να, γι' αυτό θα πρέπει λίγο να τσακωνόμαστε κι εμείς για να υπάρχει μια υγεία σαν το κανάλι, διότι δεν μπορώ να συμφωνείτε σε όλα. Ναι. Τώρα, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μην μου πεις ότι οι δημοτικές αρχές δεν έχουν παρατηθεί, δεν έχουν παρετήσει, δεν έχουν απολύσει, δεν έχουν ξαναπροσλάβει. Ο Δήμαρχος. Τι έχει γίνει τώρα. Υπάρχει μια αντικατάσταση του Δημάρχου πρόνοιας του κυρίου Γκουζέλη από τον κύριο Κόλια, που μέχρι τώρα ήταν αντιδήμαρχος κτηνοτροφίας. Και υπάρχει και η τοποθέτηση της κυρίας Μαρίας Αλεξίου ως αντιδημάρχος στον πρώην Δήμο Ηρακλειωτών. Ναι, αυτό. Ναι. Και καθώς επίσης και υπάρχει μια απομάκρυση και αντικατάσταση της ειδικής συμβούλου Δέσποινας Λιούζα από τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Ζεμπίλη. Αυτές είναι οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο κύριος Ταταρίδης και μεταξύ άλλων είπε ότι ουσιαστικά ήταν κάτι ξαφνικό αυτό με τον κύριο Πρέβεζα, του οποίου έπληξε το εγκόμιο και από ό,τι μαθαίνω και εγώ μιλάμε για έναν εξαιρετικό άνθρωπο της τοπικής κοινωνίας των Γρεβενών και στο ιδιωτικό του επάγγελμα αλλά και στα δρόμενα, στα πολιτιστικά κυρίως είναι πρόεδρος του πολύ καλού πολιτιστικού συλλόγου Πίνδος, έτσι. Να ισχύει. Και όντως έπεσε ως κεραυνός ανεθρία αυτή η παρέτηση στα Γρεβενά. Προφανώς υπάρχουν κάποια εσωτερικά ζητήματα και διαφωνίες στη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Κοίτα τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Κοίτα τι συμβαίνει. Υγεία. Υγεία. Mm-hmm. Υγεία και προχωράμε. Εν τω μεταξύ, πρέπει να γίνουν φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό είναι ένα έργο ΔΕΗ. Τι σημαίνει ΔΕΗ? Τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κοινώς πηγαίνει σε ένα έργο δημόσιας χρήσης, ένας ιδιώτης και μέσω προγράμματος και τέλος πάντων μιας κάποιας αξιοποίησης για κάποια χρόνια μετά, το χτίζει εκείνος. Για τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, φαίνεται πως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ιδιώτες να εμπλακούν. Η ιστορία των φοιτητικών εστιών με ΣΔΙΤ σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας έχει ξεκινήσει νομίζω πριν κανένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται 750 κλίνες στις πανεπιστημιούπολεις της Κοζάνης, της Τολεμαίδας, της Καστοριάς και της Φλόρινας. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό πώς διαχωρίζονται αυτά. Υπάρχουν 6 προσφορές αυτή τη στιγμή, το ανακοίνωσε και αυτό ο κ. Παπαθανάσης, 6 προσφορές που δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς υπάρχει διαδικασία διαγωνιστική. Το ΣΔΙΤ ξεκινάει για τον ανάδοχο και από τη μελέτη, την ανέγερση, τη λειτουργία, την καθαριότητα, τη διαχείριση. Αυτό είναι ένα ΣΔΙΤ. Για 30 χρόνια θα είναι αυτή η παραχώρηση. Mm-hmm. Θα τις φτιάξει, θα τις διαχειρίζεται κτλ. Κτλ. Προφανώς η Πανεπιστημιούπολη της Κοζάνης, που είναι μια καινούρια πανεπιστημιούπολη και έχει προβληθεί τόσο πολύ και στο Μαξίμ την αγαπάνε και πολύ ως εικόνα. Ελπίζω την δείχνουν παντού. Ναι, ελπίζω να την αγαπάνε και για την ουσία της, έτσι, σε καθηγητές, χρηματοδότες κτλ. Κτλ, κτλ. Προφανώς λείπει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι οι φοιτητικές εστίες, όπως λείπουν και από τις άλλες περιοχές. Είναι μια καλή βάση για ένα πανεπιστήμιο. Να πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για να ξέρουμε αν έχουμε ανάδοχο? Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Ναι, πολύ μακριά είναι. Ό,τι και να σου πω αυτή τη στιγμή είναι ψέματα. Okay, okay, okay. Πάντως αυτό είναι κάτι που χρειάζεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν εστίες να ανοίξουν οι φάκελοι. Δεν είναι κανένα μικρό έργο, είναι και 6 οι προσφορές. Καμιά ένσταση, κανένα τέτοιο. Σίγουρα, δεν είπαμε ότι θα έχουμε αύριο φοιτητικές εστίες, έτσι. Α, τουλάχιστον μπαίνει σε μια σειράγια σε αυτό το έργο. Καλό, ωραία, μακάρι να γίνει. Καλή εξέλιξη. Πριν σε αποδεσμεύσω, δυσάρεστα θα κλείσουμε. Είχαμε ένα ατύχημα στην Παύλου Μελά το πρωί κατά τις 10.30. Πήγε μια κυρία να περάσει. Διάβαση γυναίκα, διάβαση. Οι φωτογραφίες είναι του Παναγιώτη, το Κοζάνη Μίντια, έτσι είναι. Έτσι είναι, Κοζάνη Μίντια, ναι. Διάβαση στην κεντρικότατη Παύλου Μελά και τη χτύπησε αυτοκίνητο. Η γυναίκα νοσηλεύεται. Εύχομαι να είναι καλά στην υγεία της. Τι να σχολιάσω τώρα. Είναι στην Παύλου Μελά. Μια Παύλου Μελά που και τις πρωινές ώρες προφανώς, 10.30 είπαμε ότι έγινε. Είναι επιβαρημένη προφανώς. Θα πω κάτι και από την πλευρά του οδηγού και από την πλευρά του πεζού, γιατί προφανώς οι περισσότεροι που οδηγάμε και περπατάμε στην πόλη την έχουμε διαχειριστεί αυτή την οδό και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά του οδηγού προφανώς μπορεί να εκνευρίζεσαι πολλές φορές από τις πολλές διαβάσεις που αναγκαστικά σταματάνε, και εγώ οφείλω να πω ότι αυτό που βλέπω στην Κοζάνη δεν το βλέπω εύκολα σε άλλες πόλεις. Σταματάμε στις διαβάσεις. Πες το, βρε Ζήση. Για να κατεβείς την Παύλου Μελά, μπορεί να κάνεις τις ώρες αιχμής, μπορεί να κάνεις, δεν ξέρω και εγώ, μην πω ότι καμιά τρελή ώρα, επειδή δεν το κάνω κανένα δύο φορές τη μέρα σίγουρα. Είναι σοκαριστικές οι ώρες. Εδώ πάμε να χάσουμε ακόμα και την είσοδο μας στο δελτίο πολλές φορές. Αν αργήσουμε, λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά στη διαβάση σταματάει ο κόσμος γενικά. Ναι. Η Παύλου Μελά μπορεί να θεωρηθεί εκνευριστική για έναν οδηγό, γιατί έχει πολλές διαβάσεις. Δεν είμαι εγώ συγκοινωνιολόγος. Μπορεί να είναι και λίγες. Μπορεί να έρθει κάποιος συγκοινωνιολόγος και να πει: ξέρεις, είναι λίγες. Μεγάλη, τι λες. Λέω: φαίνονται πολλές, οκ, μπορεί να είναι και λίγες. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Κατά δεύτερον, όμως, υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι δεν βλέπουν τις διαβάσεις. Πεζοί που δεν βλέπουν τις διαβάσεις. Ή δεν θέλουν να τις βλέπουν. Ή περνάνε από όπου να είναι. Ειδικά σε εκείνο το σημείο που είναι απέναντι από το Δημαρχείο ακριβώς, που δεν υπάρχει διάβαση, ξαφνικά πάνε όλοι και περνάνε εκεί και εκεί γίνεται ένα μπάχαλο. Προφανώς πρέπει να προσέχουμε και οι δύο πλευρές, έτσι. Ναι, αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο. Στη συγκεκριμένη από διάβαση πήγε. Τώρα δεν μπορώ να πω εγώ τι έγινε. Δεν έχει διάβαση. Όχι, λέω ότι φαίνεται ότι πήγε από διάβαση. Ναι. Υπάρχουν οι διαδικασίες. Αυτό είναι κακό. Το λέω για τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην Παύλου Μελά. Και οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί ένα παραπάνω. Έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε μέσα στο κέντρο της πόλης, στην πιο επιβαρημένη οδό ενδεχομένως. Πολύ παραπάνω. Έτσι. Αλλά και ως πεζοί, αυτό είναι το τι είναι το σχόλιο. Πρέπει να είμαστε επίσης προσεκτικοί και να πάμε στη διάβαση. Και εκεί στη διάβαση, ναι, είναι υποχρεωμένος να σταματήσει ο οδηγός. Μην ταλαιπωρούμε όλη την κατάσταση και φέρουμε σε κίνδυνο και τον εαυτό μας, αλλά και τους οδηγούς, δημιουργώντας διαβάσεις στο μυαλό μας. Πώς να το πω δηλαδή. Ή διασχίζοντας τον δρόμο από σημεία που δεν πρέπει να διασχίζουμε. Συμφωνώ απολύτως και ως οδηγός και ως πεζή, γιατί και εγώ την Παύλου Μελά την τρώω με το κουτάλι κάθε μέρα. Αλλά το συγκεκριμένο σημείο δεν ξέρω εγώ, Χρήστο, για να καταλάβει ο κόσμος που είμαστε. Στο ύψος του Γερμανού.
Μόνο να πω ότι αυτό είναι από τα δύσκολα σημεία. Γιατί από τη μία κάποιοι θέλουν να μπουν και να περάσουν κάτι στην Επισκόπη Βενιαμίν. Ακριβώς. Από την πλατεία. Και από την άλλη, βγαίνουν κάποιοι από την πλατεία Αφλιώτη. Και πραγματικά έχω δει πεζούς να πηγαίνουν από τη διάδραση και να είστε πολύ δύσκολο σημείο. Να έχει σταματήσει το αυτοκίνητο για να περάσει αυτό που θέλει να βγει από την πλατεία Αφλιώτη ή να στρίψει ο άλλο προ την Επισκόπη Βενιαμίν. Είναι κακό σημείο αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά. Το λέω γιατί είναι απόλυτα σε γειτονιά μου. Αν είσαι και οδηγό, εκεί γίνεται το μπαχαλό. Μπορεί να σε αφήσει κάποιο να βγεις, επειδή είναι δύσκολο να βγεις από τα στενά. Και εσύ να πέρα, να θες να πας απέναντι, να υπάρχουν στη διάβαση πεζοί, να πρέπει να σταματήσεις, να κολλάνε οι άλλοι από πίσω και είναι ένα μπάχαλο. Έτσι. Τώρα, δεν θα πω εγώ ειδικά πράγματα. Εγώ το λέω ως οδηγός και ως πεζός, συγκοινωνιολόγος δεν είμαι. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή στους οδηγούς. Ναι. Εκεί ιδίως, σε αυτό το σημείο της Παύλου Μελά, διπλά και τρίδιπλα ελέγχουμε, κυρίως στους πεζούς. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Αραιή συννεφιά με πιθανότητα να σημειωθούν ασφενείς βροχοπτώσεις κατά περιοχές κατά διαστήματα προβλέπει για αύριο Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον νόμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον νόμο Καστοριάς από 9 έως 24, στον νόμο Γρεβενών από 9 έως 26 και στον νόμο Φλόρινας από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.